Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Επίσης Κωστά. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ καλά. Καλά, εντάξει. Η χρονιά έκλεισε με υποδειγματικό τρόπο σε σχέση με όσα ο ΠΑΟΚ πέρασε φέτος. Το διευκρινίζω. Με υποδειγματικό τρόπο σε σχέση με όσα πέρασε. Ναι. Το ναι. Τέλειο θα ήταν το double, αυτό που δικαιούται και άξιζε, αλλά... Το οποίο πήρε μέσα στο χορτάρι. Το πήρε. Έτσι, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. 29 παιχνίδια, 70 βαθμοί. 30 παιχνίδια, 67. Νομίζω η αριθμητική αυτά λέει. Τώρα το τι έγινε στα κλινικές και τα νοσοκομεία και στα δικαστήρια, αυτό είναι άλλο καπέλο που δεν είναι τη στιγμή να τα αναλύσουμε. Εμείς ήδη ετοιμάζουμε ομάδα να κερδίζουμε και τα νοσοκομεία και τις κλινικές και τους δικαστές. Η δική μας αριθμητική, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουμε καταλάβει ότι πήγαμε σε λάθος σχολείο. Το 29 αγώνες και 70 βαθμοί είναι μικρότερο από το 30 αγώνες και 67 βαθμοί. Δεν είναι Κώστα μικρότερο δυστυχώς, αλλά δυστυχώς αυτό το αθηνοκεντρικό κράτος που μας τόσα χρόνια μας βασανίζει και πνέει τα λίσθια τώρα και το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος αυτό, γιατί βγήκε μπροστά ένας υγιής σύλλογος, ένας πρόεδρος ο οποίος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το ποδόσφαιρο και τα ήθελε όλα καθαρά και δεν μπόρεσε τελικά να κάνει αυτή την καθαρότητα πράξη 100%, γιατί την έκανε αρκετά πράγματα για την καθαρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου που ήταν σάπιο, και πολύ περισσότερα θα κάνει και του χρόνου. Θέλει ένα έντιμο πρωτάθλημα και να δεις ότι έτσι θα γίνει. Του χρόνου θα κάνουμε μια τέτοια πορεία που δεν θα χρειαστεί και δεν θα μπορέσουν να κάνουν το παραμικρό οτιδήποτε και να σκαρφιστούν. Πέρυσι, αν θυμάσαι, είχαν σκαρφιστεί στην αρχή τις 7 αγωνιστικές, που ήταν ένα απίστευτο πράγμα αυτό που έγινε. Κι όμως, παρόλα αυτά, οι γυναίκες γίνανε 7, μετά άλλες 3. Παρόλα αυτά, οι νίκες γίνανε άλλες 3. Και κεκλεισμένο το θυρών. Δεν μπορούν πλέον τον ΠΑΟΚ να τον πιάσουν πουθενά. Ξεκάθαρος από χρέη, δεν χρωστάει τίποτα πουθενά, πληρωμένα τα πάντα στο δημόσιο. Είναι ένας υγιέστατος σύλλογος πλέον αυτή τη στιγμή. Έτσι λέμε εμείς. Έτσι είναι. Δεν λέμε εμείς. Είναι η αλήθεια αυτή. Και εμείς λέμε μόνο την αλήθεια. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε μάθει να λέμε μόνο την αλήθεια. Δεν είμαστε ναι με ένα λα όπως είναι όλη η Αθήνα. Εδώ κατορθώσαμε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να ενώσουμε το ΠΟΚ. Μετά από 150-550 χρόνια ξαναενώθηκαν οι άνθρωποι, γίνανε ένα. Ένα για τον κοινό εχθρό, ο οποίος είναι ο Σαββίδης, ο κοινός εχθρός. Μπήκε παντού. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να μπει κάποιος επιχειρηματικά, αν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Απαγορεύεται ρητά. Και μόλις μπαίνει, κοιτάμε όλοι μαζί να πέσουμε να τον φάμε. Δεν μπορείτε να τον φάτε. Δεν μπορείτε, είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος για τα δόντια σας. Δεν μπορείτε να τον φάτε και αποδεικνύεται κάθε μέρα και θα αποδεικνύεται συνεχόμενα τον επόμενο χρόνο. Συμφωνώ. Η αντίδρασή μου έχει να κάνει με το πόσο πολύ πιστεύω αυτά που λέτε, έτσι. Σαφώς και αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαφώς και ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής στο χόρτο. Σαφώς και θα πρέπει να κερδίσει και τις κλινικές και θα το κάνει και αυτό. Και φυσικά, σαφώς και ο στόχος είναι ο Ιβάν Σαββίδης, διότι αντιλαμβάνονται ότι με τον Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ στο τιμόνι, με την οικογένεια Σαββίδη στο τιμόνι και στην διοίκηση και στην ιδιοκτησία, δεν θα μπορούν να τον αντιμετωπίσουν με ψέματα. Φέτος τον αντιμετώπισαν με ψέματα. Δεν μπορεί όμως το ψέμα να κερδίζει. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να κερδίζει η αλήθεια και τότε θα είναι ανίκητη. Και αίτητη. Σωστά. Ένα πράγμα Κώστα να πω. Ένα πράγμα. Δευτέρα πρωί ώρα 11 κατατίθεται φάκελος με υπόμνημα 46 σελίδων. Άκουσε το νούμερο. 46 σελίδων. Και η ώρα 4 βγαίνει η απόφαση καθαρογραμμένη με 20 σελίδες. Αυτό τα λέει όλα. Κανένας δεν διάβασε τις 46 σελίδες υπόμνημα που ήταν κρυστάλλινο του ΠΑΟΚ και έλεγε τα πράγματα όπως είναι. Και ήταν έτοιμη η απόφαση η οποία βγήκε σε 5 ώρες χωρίς να έχει διαβαστεί το υπόμνημα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Άρα βλέπεις το τι προσπαθούν να κάνουν εκεί κάτω. Καταλαβαίνω. Είναι αντιληπτό. Νομίζω το κατάλαβε και ο πιο αδαής και ο πιο ανυποψίαστος φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Γενικότερα. Γενικότερα όλοι, ναι. Όλος ο κόσμος το έχει καταλάβει. Αυτό είναι η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, πιστεύω.
Βέβαια. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες του ΠΑΟΚ που κατόρθωσε και έκανε όλο τον κόσμο της Ελλάδος να μιλάει για αυτή τη λαμπρή ομάδα, για αυτό το πολύ ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιξε φέτος ο ΠΑΟΚ και ενθουσίασε τους απλούς και αγνούς φιλάθλους, όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και όλης της Ελλάδος. Το μόνο δεν μπορέσαν να το δουν κάποιοι οι οποίοι έχουν συμφέροντα, πολλά συμφέροντα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Τελικά κατόρθωσαν, κάνανε αυτό το οποίο κάνανε, αλλά νομίζω ότι ήταν το τελευταίο τους. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται τώρα με τον Ερασιτέχνη. Γιατί είχε χθες τη Γενική Συνέλευση και σήμερα, Γιώργο, είναι οι εκλογές. Και υπάρχουν και ερωτήματα. Μέχρι τι ώρα είναι η διαδικασία, μέχρι τι ώρα μπορεί να ψηφίσει κάποιος? Μέχρι τις 8 η ώρα μπορεί το κάθε μέλος να περάσει από το παλατάκι με την ταυτότητά του και αν είναι τακτοποιημένος και οικονομικά να ψηφίσει. Πάρα πολύ ωραία. Ποια ήταν χθες η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης? Χθες ήταν μια πάρα πολύ καλή Γενική Συνέλευση. Μιλήσανε όλοι οι έφοροι, γιατί ξέρεις ότι κάθε χρόνο η χαρά είναι αυτή, το να βγαίνει ο έφορος και να λέει τα επιτεύγματά του, το τι έχει κάνει. Είναι ένας ανιδιοτελής εργάτης ο έφορος, ο οποίος δουλεύει πίσω από τις κάμερες και προσπαθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και ασχολείται με το τμήμα του για το καλύτερο δυνατόν. Κάθε φορά ένα στο χρόνο επάνω έρχεται η μέρα που θα βγει και θα μιλήσει για το τμήμα του. Το κάναν όλοι οι έφοροι αυτό, μιλήσανε, είπανε για το τι πετύχανε αυτό το χρόνο, είπανε το τι πιστεύουν και θέλουν να προσπαθήσουν και να πετύχουν για τα επόμενα 3 χρόνια. Ήταν μια πάρα πολύ καλή Γενική Συνέλευση σε πάρα πολύ καλό κλίμα, παοκτσίδικο, οικογενειακό. Νομίζω ότι τα επόμενα 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα μεγαλουργήσει ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη την τελευταία τριετία από την τελευταία εξαετία έχει φέρει πάρα πολλούς τίτλους στο σύλλογο. Οπότε νομίζω θα υπάρχει συνέχεια τώρα. Δεν θα υπάρχει αρχή, θα υπάρχει συνέχεια των τίτλων αυτών. Και είμαστε πεπισμένοι όλοι ότι όλοι οι έφοροι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και είναι κοντά στην ομάδα με το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη θα προσπαθήσουν ώστε να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για το σύλλογο. Θεωρώ ότι από τις τελευταίες επαφές σας, εννοώ του οργανισμού ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, του Προέδρου, της δικής σας με τον κύριο Σαββίδη, αυτό που προκύπτει είναι η λυμμένη απόφαση του, η οποία δεν έχει αλλάξει, για την κατασκευή νέου γηπέδου. Και αυτό θα γίνει σε άμεση συνεργασία με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με τον Αθλητικό Σύλλογο. Σωστά, έτσι είναι ακριβώς. Έχουν μπει οι βάσεις, έχουν γίνει κινήσεις και συνεχίζονται να γίνονται. Υπάρχει ένας θαυμάσιος άνθρωπος και θαυμάσιος επιστήμονας που λέγεται Γιάννης Δημογιάννης, ο οποίος ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Δεν χρειάζεται να λέει πολλά λόγια, κάνει μόνο έργα, αλλά όπως ξέρετε στην Ελλάδα το χαρτομάνι είναι στην πρώτη διάταξη. Οπότε προσπαθεί να φέρει εις πέρας πρώτον τα χαρτιά αυτά τα οποία πρέπει να ετοιμαστούν και είναι πάρα πολλά και χρονοβόρα να ετοιμαστούν για να προωθηθούν στις κατάλληλες υπηρεσίες και μετά θα είμαστε έτοιμοι να μπει η μπουλντόζα για να αρχίσει να φτιάχνει το καινούριο γήπεδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται η προσπάθεια, δεν μπορεί και να γίνει πιο γρήγορα, διότι βλέπεις ότι οι υπηρεσίες είναι αρτηριοσκληρικές, μπορώ να πω. Δεν είναι fast track, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ένα έργο το οποίο θα δώσει πνοή στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Ένα τεράστιο έργο, ένα γήπεδο το οποίο θα είναι στολίδι για την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο γήπεδο στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος συζήτησε να γίνει ένα γήπεδο εφάμιλο των ευρωπαϊκών γηπέδων, ώστε να μπορέσει, αν είναι δυνατόν, να γίνει και ένας τελικός UEFA. Γιατί η Champions League δεν μπορεί να γίνει λόγω της χωρητικότητος. Αλλά ένας τελικός UEFA, τον οποίο μπορούν να δουν οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης επιτέλους να γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι εφικτό. Σιγά σιγά. Φτιάχνεται το γήπεδο αυτό, είμαστε στη διαδικασία των χαρτιών. Σημαντικό. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι ξεχώρισε από όσα υπόθηκαν στη χθεσινή Γενική Συνέλευση έχει να κάνει με το τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου. Με τον κύριο Κατσαρίνα αναφέρει ότι είναι πλέον στη διακριτική του ευχέρεια του Ιβάν Σαββίδη αν θέλει να ασχοληθεί για να επενδύσει ώστε να κάνει το βήμα παραπάνω, να επανέλθει στις επιτυχίες του τμήμα μπάσκετ και στους τίτλους μετά από χρόνια.
καταρχήν θέλω να γνωρίζετε όλοι και όλος ο κόσμος ότι ο κύριος Σαββίδης είναι κοντά και στο μπάσκετ, όπως είναι κοντά στον ερασιτέχνη, σε όλα τα αθλήματα και οτιδήποτε μας λείπει είναι δίπλα μας και μας το δίνει, έτσι είναι και στο μπάσκετ. Αλλά το να μπει αυτή τη στιγμή επικεφαλής και στο μπάσκετ, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνει. Είναι αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα οτιδήποτε χρειάζεται το τμήμα μπάσκετ είναι κοντά του και το δίνει. Υπάρχει μια διοίκηση η οποία κατόρθωσε, έβαλε την ομάδα στο άρθρο 99 και την έβγαλε. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι, αν το ψάξουμε, η μοναδική επιχείρηση, αν το πάρουμε έτσι, στην Ελλάδα που μπήκε στο άρθρο 99 και βγήκε. Όλες οι άλλες όσες μπήκαν πτωχεύσανε. Ο ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση αυτή, τη χρηστή διοίκηση που έχει του Μπάνε Πρέλεβιτς, φτάσαν στο σημείο να βγάλουν την ομάδα από αυτό το αδιέξοδο, από το άρθρο 99, και να προχωρήσουν τώρα να κάνουν το βήμα παραπάνω. Σίγουρα χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να χτυπήσεις αυτή τη στιγμή το κατεστημένο της Αθήνας των δύο ομάδων, οι οποίοι, όπως πολύ καλά ξέρετε, ότι είτε βγουν δεύτερη, είτε βγουν πέμπτη, είτε βγουν δέκατη πέμπτη, έχουν τη θεσούλα τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σε αυτή την κλειστή λίγα δηλαδή, έχουν συμβόλαιο 10 ετών ο καθένας. Θέλει πολλή δουλειά και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, παρόλο που ο Παοκτσής ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με την τρίτη θέση, τηρουμένων των αναλογιών έτσι όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είχε ένα καινούριο προπονητή, μια καινούρια φιλοσοφία. Στην αρχή τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά γιατί άλλαξε η φιλοσοφία όλης της ομάδος. Παρ' όλα αυτά όμως έδειξε από το Δεκέμβριο και μετά, με τις πάρα πολλές νίκες τις οποίες έκανε, μην ξεχνάμε ότι έχει τους τελευταίους 16 αγώνες έχει 15 νίκες, έδειξε ότι αφομοίωσε αυτά τα οποία δίδαξε ο καινούριος και νεαρός coach, και πιστεύω ότι του χρόνου θα πάμε με τις κατάλληλες προσθήκες, γιατί η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και ίσως δεν χρειαστεί να έχουμε πολλές προσθήκες, ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν ερωτήματα για το Πόλο, το ιστορικό τμήμα να προσεχθεί και τα λοιπά. Βεβαίως, το Πόλο δεν πήγε καλά φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν πήγε καλά. Πάντα πλασαριζόμασταν μέσα στην εξάδα να μην πω τετράδα. Φέτος, τελευταία αγωνιστική, κατορθώσαμε και βγήκαμε έβδομοι. Δεν ήταν καλή η πορεία φέτος του Πόλο. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου με κατάλληλες κινήσεις, γιατί αποδείχθηκε ότι οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι οποίες έπρεπε όσον αφορά τις μεταγραφές. Οι ξένοι οι οποίοι πήραμε δεν ήταν καλοί. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Φέτος το Πόλο δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλλον όχι δεν πήγε πάρα πολύ καλά, δεν πήγε καλά, δεν πήγε καθόλου καλά, διότι η 7η θέση δεν αντιπροσωπεύει τον ΠΑΟΚ στο Πόλο. Το μειονέκτημα της ομάδος είναι το εξής, ότι δεν υπάρχουν ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, καμία άλλη. Αναγκάζεται λοιπόν η ομάδα να κατεβαίνει και να παίζει όλα τα παιχνίδια στην Αθήνα και στα νησιά. Αυτό θέλει πολλά χρήματα ώστε να γίνει, για να γίνει, γιατί οι αποστολές κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά όσον αφορά τα ξενοδοχεία, όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, διότι το κράτος πλέον δεν δίνει καμία μα καμία επιχορήγηση. Από το 2009 έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ επιχορήγηση το παραμικρό ευρώ. Αυτό που ζητούσαμε και ζητάμε δεν ήταν να πάρουμε επιχορήγηση, ήταν μόνο τα έξοδα της μετάβασης. Αυτό θέλαμε. Ούτε αυτά δίνει πλέον το κράτος και όλα γίνονται από τα έσοδα που έχει ο ερασιτέχνης για όλα τα αθλήματα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι 21. Επανέρχομαι στο Πόλο και λέω ότι θα γίνει μια καινούργια προσπάθεια φέτος, να μην γίνουν τα λάθη αυτά τα οποία γίνανε πέρυσι, και πήραμε τους παίκτες αυτούς οι οποίοι πραγματικά δεν φάνηκαν αντάξει των προσδοκιών μας, γι' αυτό το λόγο τερματίσαμε 7η. Εντάξει, okay. Δεν μπορεί όλα τα τμήματα να πάρουν το πρωτάθλημα ούτε να πρωταγωνιστούν. Αλλά και μόνο που αυτά που λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι ξέρετε και τι λάθος έγινε και τι χρειάζεται για να διορθωθεί. Κώστα, σε όλα τα τμήματα ξέρουμε ότι έγινε, και να ξέρει ο κόσμος, δεσμευόμαστε ότι δεν ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Και δεν θα γίνουν τα ίδια λάθη και στο κορονίδα των αθλημάτων, στο βόλεϊ. Γιατί φέτος γίνανε λάθη στο βόλεϊ. Μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, είχε ο πρόεδρος έτοιμες κάποιες κινήσεις που για λόγους αγωνιστικούς δεν γίνανε. Είχε έτοιμο τον Αγκάμες να φέρει στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο και θα παίρναμε περπατώντας το πρωτάθλημα. Ο προπονητής μας είχε άλλη αντίληψη, έβλεπε διαφορετικά το βόλεϊ και δεν θέλησε να φέρουμε αυτόν τον κορυφαίο αθλητή του ευρωπαϊκού βόλεϊ, να μην πω του παγκόσμιου. Και έτσι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλαμε, ώστε να κατακτήσουμε για τέταρτη φορά το πρωτάθλημα. Πήραμε το κύπελο,
φτάσαμε στο σημείο, στο tie break εκεί στην Αθήνα, να τους κάνουμε το 2-3 και να ξαναρχίσει η σειρά από την αρχή και να έχουν το άγχος και το βάρος ότι πάει και το τρίτο, πάει και το τέταρτο πρωτάθλημα, τελικά δεν έγινε, δεν πήγαμε καλά σε εκείνο το tie break και από εκεί και πέρα μας πήρε κάτι φορά. Λέτε ότι υπήρχε συμφωνία του κυρίου Κατσαρίκη και του κυρίου Τσαλόπουλου με τον Αγκάμες και ο Ρίτσι αντέδρασε. Ακριβώς αυτό λέω. Ακριβώς. Δεν τον ήθελε ο προπονητής. Δεν ήταν για την ομάδα αυτή. Δεν έκανε για την ομάδα. Ποιος δεν έκανε, ο Αγκάμες. Δεν έκανε για αυτή την ομάδα. Αλλά δεν θα ξανακάνουμε τέτοια λάθη. Οι προπονητές είναι για να προπονούν και εμείς σαν διοίκηση είμαστε για να φέρουμε τους παίκτες. Αυτό θα κάνουμε και ο προπονητής θα πρέπει να συνηθίσει ότι αυτοί είναι οι παίκτες και ματσούς πρέπει να δουλέψει. Και όταν μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα αυτή τη στιγμή στο βόλεϊ, δεν έπρεπε ο προπονητής να είχε καμία άλλη απέτηση. Παρ' όλα αυτά δεν τον ήθελε τον παίκτη, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Γιατί... δεν ήθελε αυτή την παικτάρα. Για τη νέα σεζόν. Είναι φοβερότερο αυτό που λέτε. Ναι, μας δώσατε και είδηση. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Για τη νέα σεζόν ο κόσμος να περιμένει τέτοιου επίπεδου μεταγραφικές κινήσεις στο βόλεϊ. Θα περιμένει κινήσεις οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν την ομάδα ώστε να επανέλθει πάλι στο πρωτάθλημα. Να είναι σίγουρος γι' αυτό ο κόσμος. Αν μου επιτρέπετε να μεταφράσω αυτά που λέτε, θεωρώ ότι ο Ρίτσι δεν έχει μέλλον στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έχει τελειώσει ο Ρίτσι από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, φυσικά. Για μας είναι αποτυχία το ότι δεν πήραμε το πρωτάθλημα φέτος. Ας ήταν ο Ολυμπιακός τριπλάσιος σε μπάτζετ από εμάς. Εμείς έχουμε μέταλλο. Έχουμε το μέταλλο του πρωταθλητή. Και δεν το δείξαμε στους τρεις αγώνες που παίξαμε στα play-off. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το πρώτο παιχνίδι μέσα στο Μελίνα Μερκούρι, που αν βγαίναμε στο πέμπτο σετ, γιατί δεν βγήκαμε, δεν ξέρω τι πάθαμε και δεν βγήκαμε στο πέμπτο σετ, αν βγαίναμε και το κερδίζαμε μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα τώρα, δεν ήμασταν αντάξει των προσδοκιών του κόσμου και του δικού μας. Οπότε ναι, ο προπονητής έχει φύγει. Έχει φύγει. Και είναι σε αναζήτηση προπονητή ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Σωστά. Φαντάζομαι ότι και σε αναζήτηση παικτών μαζί με τον προπονητή. Φυσικά. Φυσικά και σε αναζήτηση παικτών και καλών παικτών. Μάλιστα. Και καλών παικτών. Και καλών παικτών. Μάλιστα. Και να ξέρει ο κόσμος ότι και εδώ δίπλα μας είναι ο Ιβάν Σαββίδης, οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Η βοήθειά του είναι αμέριστη όσον αφορά το βόλιο. Βέβαια σε όλα τα αθλήματα είναι. Σε όλα. Δεν υπάρχει άθλημα, ακόμα και το σκάκι που είναι το αγαπημένο του και εκεί κοντά μας είναι. Νομίζω ότι οι κινήσεις οι οποίες θα κάνουμε θα είναι τέτοιες που ο κόσμος θα χαρεί και θα δει ξανά ότι η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει με κύριο στόχο το πρωτάθλημα. Είναι πολύ, πολύ, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον, το κήπεδο, το βόλι. Πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα. Κώστα, είπες το γήπεδο. Είναι. Το γήπεδο είναι το πιο ενδιαφέρον. Φυσικά αυτό είναι το γήπεδο. Το γήπεδο είναι το πιο ενδιαφέρον. Έρχονται, είστε καταπέλτη σήμερα και δεν προλαβαίνω να τα αξιολογήσω. Για μένα το γήπεδο είναι 10 πρωταθλήματα. Συμφωνώ, Κώστα. Συμφωνώ. Όπως 10 πρωταθλήματα πιστεύω για σένα. Αν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει γήπεδο για τα επόμενα 50 χρόνια, αλλάζει το ύφος της ομάδας, το επίπεδο. Έτσι. Έτσι. Όπως πιστεύω. Και πρωτάθλημα για σένα ήταν το ότι ήρθε ο πρόεδρος και εξόφλησε όλα τα χρέη φυσικά, που είχε ο ΠΑΟΚ. Μα δεν ήταν πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ τα πλήρωσε. Τις ΑΕΚ τις χαρίστηκαν δύο φορές. 1811. Η πληροφορία ότι ο Κατσαρίς θα μείνει πρόεδρος του ΑΣ με προεδρικό διάταγμα διαβίου είναι αληθινή. Όχι, τη διαψεύω το κατηγορηματικά. Εντάξει, άρα είναι αληθινή. Νομίζω. Τι νομίζεις, τελείως. Το διέψευσες. Εγώ λέω ότι υπάρχει προεδρικό διάταγμα από την Δημοκρατία ότι θα μείνει πρόεδρος σε φόρους ζωής. Ναι, εγώ το διέψευσα. Άρα εσύ έτοιμος να αναλάβεις. Μετά από 20 χρόνια που θα φύγει ο πρόεδρος. Α, αυτό λέω. Στα 90 τόσο. Εντάξει, οκ, έγινε. Άρα δεν έχω δίκιο. Άρα κακώς διαψεύτης. Όχι 90 τόσο, 90 παρά τόσο. Α, 90 παρά τόσο, καλά, ναι, το μεγάλωσα λίγο. Μην τον ανεβάζουμε τον πρώτο, το μεγαλώνουμε. Είναι 50 που είναι και 20-70. Άρα γιατί 90. Είναι το μπόνους έτσι που δίνουμε. Το μπόνους για τις τεράστιες επιτυχίες που έχει φέρει στο σύλλογο αυτό, ναι.
τον πόνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από μια δεκαετία περίπου δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στη Θεσσαλονίκη, γιατί έτσι ναι, ήθελαν κάποιοι από... μέσα από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος που στάθηκε όρθιος όταν απειλούσαν τα παιδιά του για να υπογράψει την παραχώρηση του γηπέδου στον Πατατούδη και πέρασε νομίζω... Το παλατάκι να υπογράψει. Ναι. Όταν ερχόταν οι αιτήσεις, όπως θυμάσαι, 100%, 100% και τις απορρίψαμε όλες και είπαμε ότι όποιος θέλει να γίνει μέλος του ΠΑΟΚ μπορεί κάλλιστα να γίνει, αλλά θα έρθει ο ίδιος, ένας-ένας, να τον βλέπουμε και να μας βλέπει. Όχι ένα πακέτο. Και μόλις είπαμε αυτό, ξεφανίστε. Από τις 200 αιτήσεις που είχαν έρθει μπορεί να ήρθαν 5. Τρομερά πράγματα. Άλλο ένα εξουστρωμένο σχέδιο εκείνο. Αλλά δεν το κατορθώσανε να γίνει αυτό, διότι σήμερα δεν θα είχαμε την περιουσία αυτή. Είμαστε ο πιο πλούσιος σύλλογος σε ακίνητα. Έχουμε το παλατάκι μας, έχουμε την τούμπα μας, έχουμε τα γραφεία μας. Όλα αυτά είναι ιδιόκτητα. Νομίζω ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει τόσα πράγματα ιδιόκτητα. Μπορείτε να το ψάξετε να το δείτε. Όλοι οι φιλοξενούμενοι είναι στα γήπεδα. Αν δείτε. Μα είναι. Ψάξτε ένα-ένα. Φιλοξενούμενοι στα γήπεδα και πληρώνοντας μάλιστα και ελάχιστα χρήματα. Άκουσα κάτι για 200 χιλιάρικα, άκουσα κάτι για 600 χιλιάρικα, το χρόνο εννοώ. Μέσα. Ενίκεια. Ο Πάκος ναι, ναι. έχει τα δικά του. Και αυτό ο Πάκος έχει τα δικά του. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, στον Θανάση Κατσαρίκη και σε όλους εσάς που είστε πολλά χρόνια δίπλα του. Κυρίως όμως σε αυτόν, με δεδομένο ότι αυτά που πέρασε δεν τα ξέρει ο κόσμος 100%. Σε απόλυτο εγώ βαθμό είμαι ενδεχομένως να κάνουμε μια εκπομπή και να τα μάθει ο κόσμος, να σας τα πω όλα, άσχετα αν ο πρόεδρος δεν θέλει. Ο πρόεδρος μπορεί να είναι χαμηλών τόνων και να μην θέλει, εγώ όμως δεν είμαι χαμηλών τόνων και μπορώ να τα πω όλα. Να σας πω τα πάντα ότι έχει συμβεί από την αρχή με τον πρόεδρο. Είστε. Τι άλλο, οι εκλογές είναι σήμερα μέχρι τις 8, δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο. Άλλο. Μάλιστα. Mm-hmm. Θυμάμαι κάτι χρόνια που γινόταν. Καλά, και όταν υπήρχε, τι γινόταν. Όχι, όταν υπήρχε, θυμάσαι, Κώστα, δεν είναι απαραίτητο το κακό να απαραίτητα κακό όχι, να υπάρχει. Καθόλου, για μένα είναι καλό. Καθόλου, δηλαδή, καθόλου. Ο Χρυσός Δικέφαλος προσέφερε. Απλά υπήρχε ένα μίσος εναντίον του Κατσαρή που ναι. δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Το ευχάριστο δηλαδή, όμως. Η πολέμοι του, επειδή δεν είχαν τίποτα να του προσάψουν, κατήντησαν, γιατί είναι κατάντια αυτό για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, να τον κατηγορούν γιατί κοιμάται το μεσημέρι. Ναι, τρέπομαι ναι, που το λέω, αυτό. Αλλά αυτό ήταν το θέμα συζήτησης στα ραδιόφωνα αυτής της πόλης πριν από μερικά χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Κώστα, αυτό είχε παρεμηνηθεί κάποια λόγια τα οποία είχε πει. Σε πληροφορώ ότι καθόλου δεν κοιμάται ο πρόεδρος. Και κοιμάται, σε ποιον πρέπει να δώσει λογαριασμό. Δεν μπορώ να το ναι, καταλάβω. Σωστό, σωστό και αυτό. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή έχει κάνει τον ΠΑΟΚ που τα έχει όλα τα τμήματα. Τόσα στον ΠΑΟΚ. Σε ποιον θα δώσει λογαριασμό, πότε κοιμάται. Δηλαδή, όχι το λέω. Είναι η κατάντια, είναι η ξεφτύλα κάποιου που θέλει να πολεμήσει κάποιον. Του κακοπροαίρετων. Πάντα ψάχνει να βρει. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί, αλλά έχουν μείνει πολύ λίγοι. Να ξέρεις ότι υπάρχουν παλικάρια που πραγματικά τα χαίρομαι που έφτασαν στο σημείο να έρθουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τον πρόεδρο. Και να τον πούνε πρόεδρε κάναμε λάθος. Και τους συγχαίρω για αυτό το οποίο κάνανε, διότι είδαν το λάθος τους και είχαν την παλικαριά να έρθουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, είναι δίπλα στον πρόεδρο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ό,τι και να κάνεις, όσα πρωταθλήματα και να φέρεις, όσο και να έχεις την ομάδα χωρίς να χρωστάει ούτε μισό ευρώ στην τεράστια κρίση που υπάρχει τη σημερινή εποχή, παρ' όλα αυτά κάτι θα βρίσκουν να πούνε. Δεν πειράζει, και αυτούς τους αγαπάμε. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πρέπει να πούμε κάτι, όχι, να επισημάνουμε. Σε σχέση με αρκετά, τη συνέλευση, κυρίως. Έχουμε να... δεν άκουσα. Σε σχέση με τη συνέλευση. Όχι, δεν έχουμε με τη συνέλευση τίποτα. Όλα κύλησαν ομαλά, τίποτα, φύγαμε όλοι μαζί αγαπημένοι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τη συνέλευση, ούτε για τη σημερινή εκλογή. Τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν, διότι και όλο το ψηφοδέλτιο βγαίνει και τα 15 άτομα δηλαδή εκλέγονται, οπότε δεν υπάρχει να πούμε κάτι, ότι ο τάδε βγήκε ή ο τάδε δεν βγήκε. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για να αναφέρουμε όλους τους τίτλους και οτιδήποτε έχουν κάνει όλοι αυτοί οι έφοροι που βρίσκονται πίσω από τις κουρτίνες για να μάθει ο κόσμος το τι γίνεται στον Ερασιτέχνη. Αυτό πραγματικά πρέπει να γίνει, γιατί είναι ένας σύλλογος με 21 αθλήματα και αυτά τα 21 αθλήματα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος, να βγούμε και να πούμε τι έχει κάνει το κάθε τμήμα.
Αν θέλετε, κύριε Παδόπουλε, να μας πείτε κάτι κλείνοντας για τα τρία νέα τμήματα που θα προσθεθούν, όπως εγκρίθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση. Τα τμήματα δεν είναι τρία. Αυτό που είπαμε με το Τζούντο είναι δύο παρεμφερή τμήματα που έτσι έπρεπε να αναφερθούν στη Γενική Συνέλευση. Το βασικό είναι το Τζούντο. Το γυναικείο βόλεϊ είναι γυναικείο βόλεϊ, έτσι. Το αφήνουμε στην άκρη, θα μιλάμε για γυναικείο βόλεϊ. Αλλά όσον αφορά το Τζούντο, τα άλλα δύο αθλήματα είναι παρεμφερή. Άρα στην ουσία το Τζούντο μπήκε σαν καινούριο άθλημα στον ερασιτέχνη. Και πραγματικά είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπάει επίσης πάρα πολύ ο Ιβάν Σαββίδης. Επικεφαλής είναι ο Μιράμπι Ηλιάδης, ο οποίος είναι πολύ γνωστός προπονητής. Είναι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Τζούντο. Είναι πολύ γνωστός άνθρωπος του Προέδρου, του Ιβάν Σαββίδη. Και ήδη έχουμε φτιάξει ένα κορμό, έχει φτιάξει ο Μιράμπι έναν κορμό. Και πιστεύω ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια θα μεγαλουργήσει το τμήμα, διότι το ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο ο Μιράμπι Ηλιάδης. Οπότε να είστε σίγουροι ότι και εδώ τα μετάλλια θα έρχονται σοριδών. Μάλιστα. Ωραία. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παδόπουλε. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.